Σε λίγες μέρες θα μας έρθει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες με τον Έλληνα ομόλογό του. Γύρω από αυτές τις συνομιλίες έχει ήδη δημιουργηθεί μια ολόκληρη φιλολογία. Τι θα συζητήσουν. Η αλήθεια είναι πως δεν πρόκειται για απλές συνομιλίες. Ουσιαστικά πρόκειται για διαπραγμάτευση η οποία έχει ως σκοπό συνήθως να σπάσει διέξοδα που έχουν δημιουργηθεί στις ενεξελίξει διαπραγματεύσεις στο κατώτερο επίπεδο. Η Ελλάδα μέσω της κυβέρνησης λέει ότι δεν διαπραγματεύεται κυριαρχία. Τι είναι κυριαρχία. Κυριαρχία είναι έδαφος. Κυριαρχία είναι χωρικά ύδατα. Κυριαρχικά δικαιώματα είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη, η φαλοκρηπίδα κλπ. Στόχος κατά την Αθήνα όλης αυτής της διαδικασίας είναι να οριοθετηθεί η αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ των δύο χωρών και βεβαίως παραλλήλως και ταυτοχρόνως η υφαλοκρηπίδα. Έχει σημασία να πούμε ότι αυτή η ελληνική θέση είναι βαθύτατα υπονομευμένη για τους εξής λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η θάλασσα οριοθετείται με βάση τη ξηρά. Δηλαδή για να οριοθετήσεις αποκλειστική οικονομική ζώνη πρέπει να ξέρεις και να υπάρχει συμφωνία εννοείται ποια ξηρά ανήκει σε ποιο από τα δύο κράτη. Και βεβαίως για την Ελλάδα αυτό το ερώτημα είναι απαντημένο αλλά για την Τουρκία όχι. Ω γνωστόν η Τουρκία θεωρεί ότι ένας μεγάλος αριθμός βραχονισίδων στο Ανατολικό Αιγαίο και μάλιστα όχι μόνο βραχονισίδων αλλά και κατοικημένων νησίδων είναι γκρίζε ζώνες. Έτσι τις είπαν το 1996 όταν ξεκίνησε αυτή η μονομερής επεκτατική διεκδίκηση. Σήμερα λένε ότι αυτά είναι τουρκικό έδαφος Υπό ελληνική κατοχή. Και επαναλαμβάνω, δεν αναφέρονται μόνο σε κάποιες νησίδες τύπου Ήμια. Αναφέρονται και σε κατοικημένα νησιά όπως είναι η Φούρνη, η Ψέριμος, το Αγαθονήσι και μια σειρά ακόμα. Όταν λοιπόν εγείρεται τέτοια διεκδίκηση σε έδαφος είναι κατανοητό ότι κανένα διεθνές δικαστήριο όπως αυτό της Χάγης ή οποιοδήποτε άλλο δεν μπορεί να οριοθετήσει αν του ζητηθεί. Και αυτό γιατί πρέπει να υπάρχει συμφωνία ποιο έδαφος ανήκει σε ποιον. Άρα ήδη έχουμε το πρώτο μεγάλο εμπόδιο. Αυτό το εμπόδιο δεν είναι ένα εμπόδιο που προσπερνάτε εύκολα. Δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα αυτό με έναν κάποιο είδου συμβιβασμό γιατί ενώ μιλάμε για έναν μεγάλο αριθμό βραχονισίθων από με έναν τέτοιο συμβιβασμό η Ελλάδα θα έχει μόνο να χάσει γιατί στο τραπέζι δεν βρίσκονται τουρκικές νησίδες βρίσκονται ελληνικές νησίδες κατά συνέπεια ακόμα και μία αν δοθεί και όλες οι υπόλοιπες στην Ελλάδα αν δοθεί στην Τουρκία η Ελλάδα θα χάσει η Ελλάδα υποτίθεται ότι αυτά δεν τα συζητάει. Πώς θα γίνει όμως οριοθέτηση αν δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιο νησί ανήκει σε ποιον ενώ και από τους δύο. Το εμπόδιο αυτό λοιπόν δεν είναι εύκολο να το παρακάμψει η διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας. Γιατί, γιατί για να παρακαμφθεί αυτό το εμπόδιο υπάρχει μόνο ένας τρόπος και ο τρόπος αυτός είναι να οριοθετήσουν οι δύο πλευρές οι ίδιες ποια θαλάσσια περιοχή θα ανήκει στη μία και ποια θαλάσσια περιοχή στην άλλη και να πάνε στο Διεθνές Δικαστήριο συμφωνώντας οι δυο τους για να βάλει τη σφραγίδα και να μπορούν και οι δύο και ειδικά η Ελλάδα να πει σε όσους θα αντιδράσουν μα τι θέλετε τώρα, αυτό είναι απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου αυτό δεν ζητάγαμε εμείς να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο τι διαμαρτύρεστε τώρα, θα αμφισβητήσουμε και το Διεθνές Δικαστήριο στην πραγματικότητα όπως είπα θα έχει οριοθετηθεί στο πλαίσιο των διμερών διαπραγματεύσεων και θα ζητήσουν να μπει η σφραγίδα για να πουληθεί, η του Διεθνού Δικαστηρίου, για να πουληθεί το αποτέλεσμα στην ελληνική κοινή γνώμη. Στο σημείο αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι αυτή η διαπραγμάτευση έχει γίνει πριν από 20 περίπου χρόνια, 22 χρόνια, 21-22 χρόνια. Ήταν τα τελευταία χρόνια της κυβέρνησης Σιμίτη και η διαπραγμάτευση είχε προχωρήσει αποφεύγοντας αυτά που είναι κανόνα στο διεθνές δίκαιο δηλαδή η αρχή της μέσης γραμμής και η αρχή της αναλογικότητας. Με βάση τις δύο αυτές αρχές ένα διεθνές δικαστήριο η Χάγη αλλά και το Ομβούργου θα προσπαθούσε να οριοθετήσει. Έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι οι συζητήσεις εκείνης της εποχής πριν από 21-22 χρόνια οι διαπραγματεύσεις μιλούσαν για μια οριοθέτηση που δεν είχε να κάνει με αυτές τις δύο αρχές. Απλώς οι Τούρκοι ζητούσαν δυτικά των νησιών του Βορείου Αιγαίου, των ελληνικών νησιών του Βορείου Αιγαίου, μια θαλάσσια περιοχή Ολόκληρη αυτή που είναι νοτίως του Αγίου Όρους, δυτικά της Λέσβου και της Λίμνου και βεβαίως ανατολικά της α, α, Πιερίας, να υπάρξει εκεί μια περιοχή η οποία θα αποδοθεί στην Τουρκία. Αυτό το ονόμαζαν συνεκτική εκμετάλλευση. Αυτός είναι ο όρος που είχε χρησιμοποιηθεί στην τουρκική πρόταση την οποία είχε αποδεχθεί προσυζήτηση η ελληνική πλευρά. Με αυτόν τον τρόπο απέφευγαν το σκόπελο των γκρίζων ζωνών. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή δεν έχω υπόψη μου, γνωρίζω τα πρακτικά εκείνης της διαπραγμάτευσης, δεν έχω υπόψη μου τι συζητείτε σήμερα, δηλαδή τον τελευταίο ένα-ενάμιση ένα, χρόνο, σε επίπεδο ελληνοτουρκικό για το ίδιο θέμα. Όμως η πείρα μου αλλά και μια σειρά άλλες περιπτώσεις μας λέει και μας λέει και η ιστορία η διπλωματική στα ελληνοτουρκικά ότι κατά κανόνα για να μην πω σχεδόν πάντα η διαπραγμάτευση ξεκινάει από εκεί που είχε τελειώσει ή εκεί που είχε μείνει. Και το τελευταίο που είχε συμβεί ήταν οι διερευνητικές επαφές, έτσι ονομαζόταν η διαπραγμάτευση, πριν από 20, 21, 22 χρόνια. Θα τεθεί τέτοιο ζήτημα, γιατί εκτός από το Αιγαίο τώρα πια έχουμε και την Ανατολική Μεσόγειο και έχουν μεσολαβήσει και ορισμένα ακόμα όπως είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο όπως είναι η νόμιμη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση ΑΟΣ στην περιοχή νοτίως και ανατολικά της Κρήτης δυτικά της γραμμής που πηγαίνει νότια από τη Ρόδο και ανατολικά από την Κρήτη. Αυτή η περιοχή που είναι οριοθετημένη ελληνική υφαλοκρηπίδα αμφισβητήθηκε εμπράκτος με τουρκικά πολεμικά πλοία στην περίπτωση της Κάσου του επεισοδίου πριν από λίγο καιρό και είδαμε την Ελλάδα να υποχωρεί ατάκτος. Τα λέω αυτά γιατί η αρχή της Τουρκίας και η αρχή από την οποία δεν φαίνεται καμία διέξοδος, καμία διάθεση να κάνει βήματα πίσω είναι ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Άρα θα πρέπει να οριοθετήσουμε με βάση την υπηρωτική Ελλάδα και την υπηρωτική Τουρκία όπως καταλαβαίνει κανείς μια τέτοια θέση οδηγεί στη διχοτόμηση του Αιγαίου και βεβαίως στερεί όλη την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας όλη σχεδόν στο, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αν σε αυτά προσθέσετε την απέτηση της Άγκυρας Εάν προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να μην προσφύγουμε μόνο για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών αλλά να προσθέσουμε στη λίστα, στην ατζέντα και δύο κρίσιμα ζητήματα. Το ένα είναι οι γκρίζες ζώνες που πια δεν είναι γκρίζες γιατί η Τουρκία της έλεγε γκρίζες το 1996 εδώ και πολλά χρόνια πια θεωρεί αυτές τις νησίδες τουρκικό έδαφος υπό ελληνική κατοχή παρακαλώ. Μάλιστα, έτσι το ονομάζει. Και βεβαίως εκτός από αυτό αφορά κυριαρχία και μάλιστα σκληρή κυριαρχία έχει προσθέσει και το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Η Ελλάδα μέσω της κυβέρνησης δηλώνει ότι αυτά δεν τα συζητά. Η Τουρκία λέει ότι αν πάμε θα πάμε για όλα. Βγάλτε εσύ συμπέρασμα. Τα σημάδια δεν είναι ευείωνα. Όλοι θα θέλαμε μία λύση στη βάση του διεθνούς δικαίου. Να υπήρχε δηλαδή μία παραπομπή σε ένα διεθνές δικαστήριο το οποίο θα αναλάμβανε με βάση το διεθνές δίκαιο να οριοθετήσει. Τέτοια δυνατότητα δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Όχι μόνο γιατί η Τουρκία έχει οθετήσει μια διάλαχτη και εκτός διεθνούς δικαίου θέση ότι τα νησιά δεν έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα αλλά και διότι όλο το πλέγμα των μονομερών τουρκικών επεκτατικών διεκδικήσεων οδηγεί σε μια κατάσταση που δεν αφήνει περιθώριο ακόμα και σε κυβερνήσεις όπως αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι διατεθειμένες να κάνουν μεγάλα βήματα πίσω δηλαδή εκτός στα εθνικά συμφέροντα προκειμένου να επιτύχουν συμφωνία. Σκεφτείτε, στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης είχαμε αρκετές τέτοιες κυβερνήσεις που περισσότερο ή λιγότερο ήταν διατεθειμένες να κάνουν εκτό τα εθνικά συμφέροντα για να επιτύχουν μια συμφωνία με την Τουρκία. Αρχίζοντα από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, τη δεκαετία του 70, α πούμε ότι η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν αδιάλακτη, έτσι, αν και αυτό προσπάθησε με τον Ταβό, με την πολιτική Ταβό. Στη συνέχεια ήρθε η, η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που και αυτός προσπάθησε αλλά απέτυχε παντελώς ήμουνα στο Παρίσι όταν συνάντησε το Γιλμάζ και αυτός ο κατά τεκμήριο ψύχραιμος πολιτικός βγήκε από τη συνάντηση κόκκινος που νόμιζε ότι θα πάθει έμφραγμα ή θα πάθει κάποιο κεφαλικό γιατί ο Γιλμάζ τότε Τούρκος Πρωθυπουργός του είχε βγάλει χάρτες που είχαν βγάλει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη από τα ρούχα του. Και συνεχίζουμε και μετά με την κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη που και αυτή ήθελε αλλά και την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή που έκανε προσπάθεια ιδιαίτερα όταν υπουργό εξωτερικών ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη και βεβαίως την κυβέρνηση Τσίπρα και βεβαίως τελευταία την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλοι αυτοί προσπαθούν δεν κατάφεραν τίποτα. Γιατί, Μήπω είναι αδιάλακτοι, Μήπω είναι τουρκοφάγοι, Μήπω είναι ελληναράδε Όχι. Διατεθειμένοι να κάνουν και μεγάλε εκτόσει ήταν. Απλά οι Τούρκοι ζητάνε τόσα πολλά που καμία κυβέρνηση, ακόμα και αυτέ που ανέφερα, δεν μπορούσε να δώσουν. Αν σα άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.